Τα δίνουν όλα οι Ουκρανοί κατά του Πούτιν, ετοιμάζοντας επίθεση στο μέτωπο τη Ζαπορίζια και απόβαση στην Κρυμαία, ενώ δεν έχουμε εικόνες ότι οι Ουκρανοί κατέλαβαν το κέντρο της Σούτζα, καθώς ρωσικές πηγές αναφέρουν παρουσία δυνάμεων των δύο πλευρών στην πόλη. Αρχικά έγινε γνωστό ότι απέτυχε παταγωδώς η Ουκρανική επίθεση στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Αυτό ανέφεραν πολλές πηγές, οι οποίες αναφέρουν ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις υφίστανται σημαντικές απώλειες. Τα Ουκρανικά στρατεύματα αντιμετώπισαν σοβαρές απώλειες κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας επίθεσης στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, αναφέρει δημοσίευμα. Σύμφωνα τώρα με ρωσικές στρατιωτικές πηγές, οι ρωσικές δυνάμεις ήταν καλά προετοιμασμένες για την επίθεση, με ισχυρές οχυρώσεις και ενεργοπαίδεια. Οι Ουκρανικές μονάδες δέχθηκαν σχεδόν αμέσως μαζικά πυρά πυροβολικού και αεροπορικές επιδρομές. Ένας Ουκρανός στρατιώτης με το διακριτικό κλήσης hacker δήλωσε ότι σχεδόν ολόκληρη η ομάδα του τραυματίστηκε και οι επιζώντες αναγκάστηκαν να καλυφθούν σε ρωσικά χαρακώματα περιμένοντας την εκένωση. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι αυτές οι τρομακτικές μάχες έρχονται σε έντονη αντίθεση με τη σχεδόν πανηγυρική διάθεση των Ουκρανών αξιωματούχων. Στο Κριβόι Ρογ, ρωσικές μονάδες επιτέθηκαν σε μονάδες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που θα πήγαιναν στην περιοχή Κούρσκ. Αυτό δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρία Νοβόστη ο συντονιστής της φιλορωσικής αντίστασης του Νικολάεφ Σεργέι Λεμπέντεφ, επικαλούμενος συναδέλφους του. Χθες το βράδυ, πιθανώς μέσα σε μία ώρα, το ένα από το άλλο, το πυροβολικό σύστημα Ισκάντερ-M έπληξε δύο φορές την περιοχή του σταθμού Τσερνόβαγια κοντά στο Κριβορστάλ. Οι σιρήνες δεν λειτουργούσαν. Στην αρχή υπήρξε ένα ισχυρό χτύπημα, μετά πολλές μικρές ισχυρές εκρήξεις. Στη συνέχεια όλα συνέβησαν ξανά, αλλά μία ακόμη έκρηξη ήταν ισχυρότερη από την πρώτη. Οι κάτοικοι του Κριβόι Ρογ άκουσαν πολλές εκρήξεις και είδαν μία μεγάλη φωτιά, είπε ο Λεμπέντεφ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι χτυπήθηκαν αποθήκη με πυρομαχικά αλλά και τρένο με στρατιωτικό εξοπλισμό που φορτωνόταν. Το προσωπικό που μαζί με τον εξοπλισμό έπρεπε να πάει στην πρώτη γραμμή στην περιοχή του Κούρσκ δέχθηκε επίθεση, κατέληξε ο Λεμπέντεφ. Πλάνα αντικειμενικού ελέγχου δείχνουν ότι οι Ουκρανοί καταστρέφουν τα τεθωρακισμένα οχήματα σε μάχες. Ο ρωσικός στρατός διαποτίζει το μέτωπο με ντρόνους FPV σε αυτό το τμήμα του μετώπου, η καθημερινή χρήση τους από τα ρωσικά στρατεύματα σπάει ρεκόρ. Όλα δείχνουν ότι ο Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα, με σκοπό ακόμη μεγαλύτερη βοήθεια από τη Δύση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.